Κανάλια Πωλήσεων. Μεγάλη ιστορία. Ε, όλοι ξεκινήσαμε σαν ένα απλό, ε, μια σελίδα στο ίντερνετ που πούλαγε ε, ε, προϊόντα, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Ε, μετά είδαμε ότι υπήρχαν και άλλα κανάλια Πωλήσεων, όπου συμπληρώναν μια τεράστια πίτα στο ίντερνετ που έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όπως είναι το eBay, το Amazon και αρχίσαμε, μετά είδαμε ότι υπάρχει κάποιο κομμάτι στα comparison shopping, πράγματα δηλαδή τα οποία μπορούσαν να μας φέρουνε πωλήσει ε, και αποφασίσαμε φυσικά να τα χρησιμοποιήσουμε όλα. Ε, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα διαχειριστεί κάποιο όλα αυτά, ε, ένα από τα βασικά προβλήματα που χρειάστηκε να λύσουμε ήταν το πώς θα φτιάξουμε γέφυρες μεταξύ το προϊόντος που αποθηκεύουμε εμείς, του ERP μας που έχουμε αποθηκεύσει όλη την πληροφορία της αποθήκης μας και όλων αυτών των online καταστημάτων. Ε, εκεί πέρα λοιπόν έχει, έχει δοθεί πάρα, πο πάρα, πάρα πολύ σημασία σε αυτή τη γέφυρα μεταξύ των, δύο, των, των διαφόρων καναλιών πωλήσεων. Θα πρέπει να προσέξει ε, πάρα πολλά πράγματα. Ε, καταρχήν θα πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα, δηλαδή, ωραία, θέλω να είμαι εξαγωγικό. Τι σημαίνει εξαγωγικό, Εξαγωγικό δεν σημαίνει ε, απλά κάθομαι εδώ και έρχεται κάποιο και αγοράζει από μένα ω διαμαγεία. Θα πρέπει λοιπόν να φτιάξω ε, σελίδε μεταφρασμένε ίσω. Ε, στη σωστή, ε, με σωστή μετάφραση, σωστά στημένα, με τη σωστή διαφήμιση σε κάθε χώρα, ε, ενδεχομένως να χρειαστεί να φτιάξει μικρά-μικρά site αναχώρα, ε, Κάθε site θα είναι ένα κανάλι πωλήσεων, ένα μικρό μαγαζί ας το πούμε, όπου εκεί πέρα θα μπορεί ο κάθε ε, ε, πελάτης της κάθε χώρας να αισθάνεται οικία ότι είναι στη χώρα του για να μπορέσει να αγοράσει πιο εύκολα και να νιώσει φυσικά ασφάλεια. Άλλο ένα κομμάτι που θα πρέπει να προσέξει ο νέος επιχειρηματίας, ότι ενώ στην Ελλάδα το έχουμε λίγο αφήσει, στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ σημαντικά τα certificates όπως λέγονται, δηλαδή τα επίπεδα ασφάλειας που υπάρχουν σε κάθε site. Ε, όταν ένας πελάτης αποφασίζει να αγοράσει ένα προϊόν, πάντα θα ρίξει και μια ματιά είναι trusted αυτό το site, δηλαδή ε, θα αγοράσω και θα έρθει το προϊόν μου ή θα πάνε τα λεφτά σε ένα κουβά κάποιου που δεν ξέρω. Φυσικά να έχει πάρα 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 πολύ μεγάλη προσοχή και να έχει να είναι γνώστης των ε, κανονισμών. Δηλαδή ε, για παράδειγμα στην Ευρώπη δεν επιτρέπεται το dropshipping, ε, κάτι που δουλεύει κατά κόρον στην Αμερική. Ε, δηλαδή, αγοράζει ένα προϊόν από μένα που δεν το έχω καθόλου σε stock και εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο. Παραπένω τα λεφτά σου και ενημερώνω να τον προμηθευτή να σου στείλει το προϊόν. Αυτό δεν επιτρέπεται εδώ πέρα. Ε, θα πρέπει λοιπόν τέτοιε λεπτομέρειε να είναι γνώστης ο, ο, ο νέο επιχειρηματία που θα ασχοληθεί με αυτό. Επίση, θα πρέπει να ξέρει καλά ότι από τη στιγμή που θα ανοίξει μια τέτοια επιχείρηση και θα ασχοληθεί με το ψηφιακό κομμάτι και αφού το βελτιστοποιήσει και το κάνει καλό και όλα και όλα και όλα, όλα αυτά δεν σημαίνει ότι το προϊόν θα έρθει μόνο του και ξαφνικά μόνο του θα φύγει για τον πελάτη. Θα χρειαστεί να φτιάξει τεχνικέ που θα πρέπει να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία του φτιάχνω ένα πακέτο και το στέλνω στον πελάτη. Είτε αυτό να φτιάξουμε ένα API που να μιλάμε με την DHL ώστε να μα τυπώνει τι ετικέτε και τον αριθμό αποστολή και αυτόματα να ενημερώνει το πελάτη. Πράγμα το οποίο είναι ε, υπηρεσία που υπάρχει, απλά ελάχιστοι το χρησιμοποιούν. Όποιο δεν το χρησιμοποιεί απλά χάνει χρόνο, ειδικά όταν είναι πολλέ οι αποστολέ. Ε, άρα λοιπόν θα πρέπει να ψάξει κάθε τεχνολογία που υπάρχει, να την βρει, να την χρησιμοποιήσει και να, να την προσαρμόσει στα μέτρα του και να την χρησιμοποιήσει. Σε, σε βάθο χρόνου, λοιπόν, ε, είδαμε ότι τα στατιστικά και η ανάλυση των στατιστικών ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, καθώ μα είπε και μία φίλη, είναι ότι ωραία τα στατιστικά, αλλά είναι να ξέρει και πώ τα διαβάζει. Έχουμε λοιπόν και εμεί έναν δικό μα τρόπο ανάγνωση και γι' αυτό έχουμε φτιάξει και δικά μα στατιστικά. Ε, έξτρα από αυτά που μα δίνουν μεγάλα εργαλεία όπω η Google ή το ERP που έχουμε αγοράσει και χρησιμοποιούμε, έχουμε φτιάξει κάποια στατιστικά τα οποία αυτά είναι για μα τα σημεία αναφορά και ε, ορίζουμε πλέον τι δικέ μα στρατηγικέ. Ε, μπορούμε δηλαδή να δούμε εδώ πέρα ας πούμε, το πώς έχει επιδράσει η αύξηση των πωλήσεων στο site μας, σε σχέση με τη διαφήμιση. Δηλαδή, αν δούμε ότι εδώ πέρα είναι μία περίοδο χωρί διαφήμιση, τι συνέβη όταν την βάλαμε διαφήμιση.